Χαίρετε, Κυριακή 17 Μαΐου 2020, το πρώτο vlog της μέρας. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να μείνω ή να φύγω από τον δεύτερο γάμο και αναδημιουργημένη οικογένεια. Θέκλα μου, σε χαιρετώ. Συγχαρητήρια για όσα κάνεις για όλους με τις εκπομπές και τα vlog σου. Εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, με τον σύντροφο μου γνωριστήκαμε πριν από 6 χρόνια. Είμασταν και οι δύο σε διαλυμένους γάμους. Εκείνος ήταν παντρεμένος με μια τοξική γυναίκα, αυτός δούλευε 15 ώρες τη μέρα και όταν πήγαινε στο σπίτι το μόνο που άκουγε ήταν ότι ήταν άχρηστο γιατί δούλευε πολλές ώρες και δεν είναι σπίτι να τη βοηθήσει με τα μικρά τα παιδιά που είχα. Από ό,τι γνωρίζω ήταν μια γυναίκα που δεν είχε μαγειρέψει ποτέ, κάθε πρωί της πήγαινε η μητέρα της φαγητό, δεν, ποτέ δουλ... δεν έκανε ποτέ δουλειά στο σπίτι Είχε μια κυρία που τη έκανε τι δουλειέ και πολλέ φορέ ο σύντροφο μου μου έλεγε: σου έλεγε, φαντάζομαι, όταν είχατε παράνομη σχέση και εσύ σε διαλυμένο γάμο και αυτό σε όταν είχατε εξουζική σχέση. Γιατί λε, γνωριστήκατε πριν 6 χρόνια, δηλαδή πρέπει να είχατε για 3-4 χρόνια εξουζική σχέση και μετά χωρίσατε εκεί δύο. Λοιπόν. Ε, και πολλέ φορέ ο σύντροφο μου μου έλεγε ότι δεν είχε ούτε μια μπλούζα καθαρή να φορέσει, πόσο μάλλον σιδερωμένη. Τα παιδιά ήταν όλη η μέρα με τους παππούδες και εκείνη, δηλαδή η πρώην γυναίκα του, ήταν πάντα με ένα παράπονο ότι είναι άχρηστος, τον έφτυνε, τον έδιωχνε. Κάποιες φορές του έριξε και μαχαίρι και αποτύχει δεν τον είχε πετύχει. Λοιπόν, αυτά τα γνωρίζεις επειδή σου τα έχει πει αυτός και τα σου τα έχει πει αυτός το χρονικό διάστημα που ήσουν εσύ μέσα στον διαλυμένο γάμο όπως τον ονομάζεις και αυτός μέσα στο διαλυμένο γάμο όπως τον περιγράφετε και είχατε μεταξύ σας εξωσυζυγική σχέση. Δεν ήσουν εσύ εκεί στο σπίτι να δεις τι γινόταν. Εγώ έχω τρία παιδιά και εκείνο έχει δύο παιδιά. Πριν από τρία χρόνια χωρίσαμε και οι δύο, ο καθένας από το γάμο του. Και αποφασίσαμε, άμα βγουν τα διαζύγια μας και τον δύο, σε κάποια στιγμή να παντρευτούμε και να μείνουμε μαζί. Θυμάστε που, ρωτά, που ρωτάγατε, θα χωρίσει ο παντρεμένος για να είναι μαζί μου. Και είναι οι περιπτώσει εκείνε τι οποίε μπορεί, μπορεί να χωρίσει ένα παντρεμένο ή μια παντρεμένη για να είναι μαζί μου. Με, μου έκανε έτσι πολύ εντύπωση αυτό το email και γι' αυτό ε, σταματώ λίγο τη σειρά των θεωρητικών vlog για να το κάνω. Επειδή είναι περίπτωση που και η γυναίκα χώρισε για να είναι με τον άνδρα, με, την, με τον παράνομο εραστία, να το πούμε έτσι, τον παράλληλη σχέση. Και ο άνδρας χώρισε για να είναι με την παράλληλη σχέση. Δηλαδή, εσύ φιλενάδα μπήκε κατευθείαν από το προηγούμενο σου γάμο, μάλλον προτού τελειώσει ο προηγούμενο σου γάμο, μπήκε σε αυτή τη σχέση, χώρισε και είχε ήδη άλλη σχέση τρία-τέσσερα χρόνια, όπω λε εδώ, και εκείνο το ίδιο. Δηλαδή, δεν κάνετε καθόλου διάλειμμα, πήγατε από τον ένα γάμο στον άλλο. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ να συγκατοικήσουμε, γιατί έβλεπα πώ λειτουργεί. Καταρχά, είναι πολύ κολλημένο με τα παιδιά του. Ό,τι θέλουν τα παιδιά του να τον παίρνουν τηλέφωνο 11 το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα. Και αυτό του το απαντάει και του το κάνει. Εδώ να πω πω η πρώην γυναίκα του μόνο προβλήματα του δημιουργεί. Σαν να λειτουργεί με το σκεπτικό: ετόλμησες να με χωρίσει, θα πληρώσει. Έτσι, για να του χαλάω οτιδήποτε είχε ένα βράδυ, έβαλε τα μωρά να τον πάρουν αργά με τη δικαιολογία ότι έλειπαν. Εδώ να σου πω ότι η πρώην γυναίκα του πάντα τον βρίζει. Ακόμη και για τα παιδιά του να ρωτήσει, θα του πει ας έμενες εδώ, να ξέρεις. Τις περισσότερες φορές έπαιρνε τηλέφωνο ο σύντορφος μου, για δύο-τρεις μέρες και δεν του απαντούσα. Και ούτε τα παιδιά του τον έψαχναν. Μόνο όταν τον ήθελαν για κάτι ή να ζητήσουν κάτι, τον θυμόντουσαν και θυμόντουσαν ότι είχαν πατέρα. Και η πρώη είναι ότι υπάρχει ένας πατέρας. Τι υπόλοιπε μέρε ήταν απλώς ο άχρηστο που εγκατέλειψε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Λοιπόν, εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι εσύ στη διαδικασία να γίνει ψυχολόγο του συντρόφου σου, τρόποντινά, εντό αγωγικών ψυχολόγο του συντρόφου σου, να ακού τα προβλήματά του με την κακιά πρώην γυναίκα του ή με την κακιά γυναίκα του τον καιρό που ήταν μαζί, και να τραβά κι εσύ βάρο και στενοχώρια από εκείνα που βίωνε ή έλεγε πω βίωνε αυτό. Ε, δεν δεν το αυτά που μου λες εσύ, αλλά πολλέ φορέ να ξέρει ότι αν δεν είσαι εκεί να ακούσει, αν δεν είσαι μπροστά να δει τη συζήτηση, δεν μπορεί να είσαι σίγουρη. Σαφώ ε, μεγάλο μέρο αυτών θα είχε γνώση, γιατί ίσω μιλούσε στο τηλέφωνο και ακούγονταν, του τσίριζε οι άλλοι στο τηλέφωνο και εγώ, δεν μπορώ να ξέρω. Όμω εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι συμπήκε στη διαδικασία να αναλύσει τη σχέση του με την πρώη γυναίκα του, να αναλύσει τη σχέση του με τα παιδιά του και να αγωνιά και να σχολεί και να, να ξοδεύει φαιά ουσία, συνέστημα ψυχή στο να λύσει τα προβλήματα του συντρόφου σου, που δεν ήταν δικά σου, που είχαν να κάνουν με τον προηγούμενο γάμο του. Μόνο όταν τον ήθελαν κάτι να ζητήσουν κάτι θυμόντουσαν τα παιδιά ότι είχαν πατέρα και η πρώιν ότι υπάρχει ένας πατέρας. Λοιπόν, ένιωθα πάντα ότι ανέχετε αυτή την κατάσταση, γιατί πάντα ανταποκρινόντα θετικά σε ό,τι ζητούσαν τα παιδιά και οι πρώιν του, επειδή έχει τύψεις που χώρισε. Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που φύγαμε και οι δύο από τους γάμους μας συνεχίσαμε τη σχέση μας ο καθένας στο σπίτι του, μέχρι να βγουν τα διαζύγια μας. Τότε κάναμε ένα πολιτικό γάμο και νοικιάσαμε σπίτι να μένουμε μαζί. Φαντάζομαι ότι κάνατε τον γάμο για να νιώθετε, για να γίνετε μια νομική οντότητα, ένα νομικό ζευγάρι, δεν εξηγεί γιατί κάνατε το γάμο και όπω το, καταλαβαίνω, τον κάνατε στα γρήγορα. Δηλαδή, χωρί πάρτι, χωρί τίποτα. Κάνατε το γάμο για να είστε και στα χαρτιά ζευγάρι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Αλλά γιατί κάνατε πολιτικό. Συνήθω δεν είναι πολιτικός που γίνεται. Ξέρω. Ο πολιτικό γάμο και έτσι στα γρήγορα δείχνει έτσι λίγο μια, μια. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ ο γάμος Τον κάνουμε για να τον κάνουμε. Λοιπόν, δεν το κατακρίνω. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις θρησκευτικό. Αλλά λέω ότι δεν ζήσατε καθόλου μαζί πριν το αποφασίσει αν θα το μαντρευτεί ή όχι. Όχι πω αν ζούσατε μαζί πριν το γάμπο θα τα βλέπει κιόλα, αλλά η συγκατοίκηση μα δίνει την ευκαιρία να δούμε πράγματα. Εκείνο ήθελε να νοικιάσουμε ένα σπίτι που να υπάρχει και ένα έξτρα δωμάτιο για τα παιδιά του, αυτό όμω δεν ήταν εφικτό. Γιατί ένα σπίτι με πέντε πνοδομάτια θα είχε νίκιο πάνω από 2.000 ευρώ και δεν θα βγαίναμε σημείωσε ότι στα τρία χρόνια που δεν μέναμε μαζί, δηλαδή τα τρία χρόνια μετά που χωρίσατε ο καθένας, εκατέρωθαν από τον γάμο του και έμεινε ο καθένας αλλού, τα παιδιά του έμειναν μόνο δύο φορές μαζί του και αυτό όχι στο σπίτι του όταν τους πήγε ταξίδι, διακοπέ. Και συζητώντα, είπαμε, αν τύχει να μείνουν, να, μείνουν τα παιδιά, τότε θα βρεθεί και χώρο για τα παιδιά του. Μήπω του κάνει γονική αποξένωση πρώην του, μήπω δεν άφηνε τα παιδιά να έρθουν να μείνουν μαζί του για να του ασκήσει μια πίεση να πάει πίσω, δεν μπορώ να γνωρίσω. Παντρευτήκαμε και αρχίσαμε να συζούμε πριν έξι μήνε. Τα παιδιά μου τον δέχθηκαν μια χαρά. Από τη δεύτερη μέρα όμω άρχισαν τα όργανα, παρατηρήσει. Γιατί η κόρη μου να αφήσει το ποτήρι τη πάνω στο τραπέζι και να μην το πάρει στον εροχήτη. Γιατί η κόρη μου να ακούγεται όταν κατεβαίνει τη σκάλα. Ε, Νοήθησε να ακούγονται τα παπούτσια τη. Γιατί ο γιο μου να αφήσει το παιχνίδι του στο σαλόνι κάθε μέρα όλο και χειρότερα. Δηλαδή κάνει παράπονα και παρατηρήσεις για τα παιδιά σου. Εδώ να σου πω πω εγώ είμαι πολύ σχολαστική με τι δουλειέ. Θέλω το σπίτι μου πεντακάθαρο και μου αρέσει να μαγειρεύω. Το αντίθετο με την πρώην του. Αυτό που εσύ συγκρίνεσαι συνεχώ με την πρώην του με ξεπερνά. Με ξεπερνά γιατί είσαι μια άλλη γυναίκα, είναι μια άλλη σχέση, και δεν είναι καλή ιδέα να συγκρινόμαστε με την πρώην οποιοδήποτε. Όμω, από τη στιγμή που ξεκινήσατε αυτή τη σχέση, πρωτοί τελειώσει εσύ τη σχέση σου με τον πρώην σου και πρωτοί τελειώσει αυτό στη σχέση του με την πρώην του, κάπω ήταν και μέσα σε κομμάτι του παιχνιδιού αυτό το πράγμα. Εσύ να συγκρίνεσαι, να συγκρίνει τον εαυτό σου με την πρώην του ή αυτό να σε συγκρίνει. Δεν ξέρω. Από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα, εσύ, το, εσύ συγκρίνεσαι. Μεγάλωσα τρία παιδιά μόνη μου και χωρί βοήθεια από γονεί ή σύζυγο και νιώθω πολύ περήφανη για τα παιδιά μου διότι είναι τρία εξαιρετικά παιδιά. Μπράβο, Σκούκλα. Αγαπούν πολύ και τον πατέρα του, όχι μόνο εμένα. Και θέλουν να τον βλέπουν καθημερινά χωρί να θέλουν ανταλλάγματα όπω κάνουν τα δικά του παιδιά. Δηλαδή, εδώ συγκρίνει και τα παιδιά σου με τα παιδιά του. Ότι τα δικά σου παιδιά θέλουν να βλέπουν τον πατέρα του χωρί ανταλλάγματα ή και ότι τα δικά του θέλουν να τον βλέπουν όπω. Uh, όπω καταλαβαίνει εσύ, όπω ικάζεις εσύ, όπω το βλέπει εσύ, με ανταλλάγματα. Εγώ δεν έβαλα ποτέ στα παιδιά μου πρόγραμμα για το πότε να βλέπουν τον πατέρα του και τον βλέπουν όποτε θέλουν, άλλωστε είναι μεγάλη. Ο σύντροφο μου, το οποίο τα παιδιά είναι μικρότερα, έχει πρόγραμμα με τα παιδιά με δικαστική απόφαση. Δηλαδή έχει πάρει απόφαση ε, για επισκέψει. Γιατί φαντάζεσαι, αν δεν το έκανε αυτό, θα το απαγόρευε να του βλέπει. Άρα δεν έχουν μια περίπτωση πλήρου γονική αποξένωση που υπάρχει και διάταγμα επικοινωνία και λέει όχι, δεν θα πάνε τα παιδιά στον πατέρα. Είναι μια περίπτωση στην οποία υπάρχει διάταγμα επικοινωνία, το οποίο τηρείται τουλάχιστον τυπικά. Το πρόγραμμα, τα παιδιά το έχουν πρόγραμμα γενικώ. Δεν το έχουν μόνο για τι ώρε και τι μέρε που βλέπουν τον πατέρα του, τα παιδιά του είναι ερθισμένα. Όλα τα κάνουν για πρόγραμμα. Όλα τα κάνουμε πρόγραμμα. Τι ώρα θα ξυπνήσουν, τι ώρα θα φάνε, τι ώρα θα πας στην τουαλέτα, τι ώρα θα κάνουν μπάνιο. τι ώρα, τι ώρα θα, θα, κλειστούν από φίλοι. Να κλειστώ σημαίνει να. Πώ το λέει στη, δημοτική. Αυτό που. Να ξυθούν. Τι ώρα να ξύσουν το χέρι του. Τι ώρα θα πιούν νερό. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα των παιδιών του. Εγώ από την άλλη μεγάλωσα τα παιδιά μου πολύ διαφορετικά. Δεν τους πίεσε ποτέ για τίποτε. Ήξερα και ξέρω τις δυνατότητες τους και έχω τις κατάλληλες απαιτήσει από το κάθε παιδί. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ζουμί. Άρχισε να μου δημιουργεί πρόβλημα γιατί τα παιδιά μου δεν έχουν, πρόβλημα, δεν έχουν πρόγραμμα επισκέψιο με τον πατέρα τους. Πώς μπορώ σήμερα να βάλω πρόγραμμα σε ένα παιδί 13 ετών και σε ένα παιδί 16 ετών. Να του πω σήμερα να δεις τον πατέρα σου, αύριο θα το δεις. Όμω για να τον ικανοποιήσω, προσπάθησα να του πω να διαλέξουν μέρε που θέλουν να βλέπουν τον πατέρα του και μου λέει η κόρη μου δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω ποτέ θέλω τον μπαμπά μου. Δεν λειτουργήσε και πολύ το πρόγραμμα επειδή του έβλεπα ότι μαράζωναν. Ερχόταν η κόρη μου και μου έλεγε: Σήμερα είναι η μέρα που θα μα πιάσει ο μπαμπά, και τη έλεγα: Όχι, αγάπη μου, αύριο. Και καταλάβαινα ότι τα παιδιά μου δεν ήταν καλά. Και αποφάσισα να σταματήσω το πρόγραμμα και να του αφήνω όποτε θέλουν να βλέπουν τον πατέρα του. Δεν φαντάζεσαι τι πέρασα με αυτή μου την απόφαση. Κάθε μέρα με προσβάλλει για κάτι. Ότι ζούμε 100 χρόνια πίσω από τον κόσμο, επειδή, όπως με χαρακτηρίζει, είμαι δούλα. Θεωρεί πως τα παιδιά μου με θεωρούν δούλα, επειδή έχουν μια αντίληψη για την γυναίκα ότι είναι κατώτερη, ότι δεν με σέβονται και αυτό το καταλαβαίνει, λέει, επειδή θέλουν να μαγειρεύω, να κάνω φαγητό. Δηλαδή, η δική του εξήγηση του γεγονότος ότι έχει μάθει τα παιδιά σου να μαγειρεύει η μητέρα στο σπίτι, είναι ότι είσαι δούλα. Για να του μαγειρεύει η μητέρα τους, τέλο πάντων. Λέει πω ο γιο μου δεν με σέβεται γιατί του κάνω σάντουιτ για να πάρει μαζί του στο σχολείο. Τι θέλει δηλαδή αυτό το παιδί που είναι παθητή να κάνει μόνο του το σάντουιτ. Δεν είναι κακό να κάνει το παιδί μόνο το σάντουιτ, αλλά είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Λέει ότι το σπίτι είναι βρώμικο. Μια μέρα δεν, το, δεν άντεξα και του είπα πώ ζούσε με την πρώη σου σε τόση βρωμιά και δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ και εδώ δεν ανέχεσαι τίποτα. <laughs> Πάλι σύγκριση με την πρώην. Όταν είχαμε ε, παράλληλο δεσμό και έμενε μαζί τη, μου έστελνε συχνά φωτογραφίε και το πάτωμα δεν φαινόταν από τη βρωμιά. Και τα ρούχα ήταν παντού πεταμένα από ό,τι έβλεπα. Εσύ ο ίδιο μου έλεγε ότι τα πιάτα ήταν για τέσσερι μέρε άπλυτα στο εροχήτη και δεν τα έπλαινε. Και έρχεσαι σήμερα να μην ανέχεσαι ούτε μια φυσιολογική καταστασία που υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Η απάντηση του είναι πω είναι βλακίε που λέω και πω το σπίτι που έμεναν με την πρώην του ήταν πάντα καθαρό και πω είχα μια κυρία που έκανε τι δουλειέ. Δεν είπε ποτέ έχει δίκιο. Δηλαδή, θέλει να, να σε δικαιώσει ότι το σπίτι τη πρώην γυναίκα του ήταν λερωμένο και το δικό σου είναι καθαρό. Δεν μ' αρέσει αυτό να μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με την πρώην ή τον πρώην. Εδώ να πω πως το δικό μας το σπίτι που μένουμε τώρα είναι πεντακάθαρο, όπως και το προηγούμενο σπίτι που έμενα. Δεν ξέρω γιατί θεωρεί πως είναι βρώμικο. Δεν συμφωνεί ποτέ με κάτι που θα του πω, που θα πω, εκτός και αν τον επιβεβαιώσει ένας τρίτος άνθρωπος, δικός του φίλος. Έχω πάντα λάθος και εκείνο πάντα είναι σωστός. Πραγματικά δεν τον αναγνωρίζω. Δεν είναι ο άνθρωπο που ερωτεύτηκα και αγάπησα. Ο άνθρωπο που ερωτεύτηκε και αγάπησε ήταν παντρεμένος με την πρώην και λειτουργούσε σε συνδυασμό με το γάμο του με την πρώην. Τώρα είναι παντρεμένος μαζί σου, δεν είναι ο ίδιο άνθρωπο. Του μιλώ με τον καλύτερο μου τρόπο και απαντά θυμωμένα. Μετά από τρει μήνε γάμου, προ... χωρί να πει στα παιδιά του πώ παντρευτήκαμε, αποφάσισε να του πει ότι συγκατοικήσαμε. Και εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Τα παιδιά του ξαφνικά θυμήθηκαν ότι έχουν πατέρα και τον έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο. Καθόμασταν να φάμε, τον έπαιρναν τηλέφωνο και μιλούσε για μισή ώρα. Καθόμασταν να πούμε μια κουβέντα, τον παίρνουν τηλέφωνο, μιλάει για 20 λεπτά. Όταν του είπα πω πρέπει να βάλει ένα όριο στι ώρε που τον παίρνουν τηλέφωνο, μου είπε: Δεν θα μου πει εσύ τι ώρε θα μιλάω με τα μωρά μου. Αυτό θα σου λέει τι θα κάνει με τα παιδιά σου, εσύ να μην του λες. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν ξαφνικά η πρώην του θυμήθηκε ότι υπάρχει πατέρα και άρχισε να τον παίρνει τηλέφωνο αργά το βράδυ για να τον ενημερώνει τάχα μου για τα παιδιά. Μπορεί να ήταν όντω για να τον ενημερώνει, δεν. Και αν έλεγα εγώ κάτι, αμέσω η αντίδραση του ήταν ότι είμαι παράλογη. Εδώ να πω πω η κόρη μου έλειψε για ένα μήνα με τη σχολή τη σε ένα πρόγραμμα στο εξωτερικό και αυτό θεώρησε πω η κόρη μου θα έμενε περισσότερο. Και παρουσίασε το δωμάτιο τη κόρη μου, χωρί να το συζητήσει καν μαζί μου, ω δωμάτιο που μπορούν να μείνουν τα παιδιά του. Δεν δηλαδή του είπε τώρα, μπορείτε να έρθετε να μείνετε εδώ, γιατί έχει ένα δωμάτιο άδειο. Όταν του είπα πω έκανε λάθο και πω η κόρη μου θα έρθει πίσω για να μην να πήγε, μου είπε, Πού θα μένουν τα παιδιά μου. Εγώ του είπα, Όταν έρθει η ώρα να θέλουν να μένουν, να μείνουν μαζί σου, θα, θα βρεθεί χώρο. Στην ανάγκη, α ξαπλώσω στο κρεβάτι μα και εγώ να ξαπλώσω στον καναπέ. Το είπα σαν παράδειγμα, αυτό δεν έχασε ευκαιρία να του πει πώ θα κοιμούνται στο κρεβάτι μα. Τα παιδιά του είναι δυο κακομαθημένα που όταν του φέρνει. Α, έρχονται τώρα! Δεν κάθονται λεπτό. Είναι συνέχεια μαζί του, συνέχεια από πάνω του και του ρωτάει αν θέλουν κάτι. Του είπε ότι το σπίτι είναι και δικό του και πω μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο γιο του χτυπά την μπάλα στο σαλόνι, τρέχει πάνω στι σκάλε, φωνάζει, τσιρίζει, αλλά δεν του κάνει ποτέ παρατήρηση. Ενώ στα δικά σου παιδιά έκανε, θε να πει. Αυτά δεν μου τα είχε πει από την αρχή. Το σπίτι δεν είναι και των παιδιών του. Τα παιδιά του έχουν σπίτι. Εδώ θα σε διορθώσω από τη στιγμή που είναι το σπίτι στο οποίο διαμένει ο πατέρα του, είναι και των παιδιών του το σπίτι. Τα παιδιά που οι γονεί του είναι διαζευγμένοι και πάνε να μείνουν με τον γονέα με τον οποίο δεν μένουν μαζί, πρέπει να νιώθουν πως και εκείνο το σπίτι είναι δικό τους, ναι, αλλά να σέβονται και το σπίτι που μένουν τις περισσότερες μέρες και το σπίτι που μένουν τις λιγότερες μέρες. Δεν μπορεί να τους φέρνει και να μπαίνουν σε όλα τα δωμάτια χωρίς να χτυπούν την πόρτα επειδή τους λέει ότι είναι σπίτι τους. Νιώθω πω παραβιάζουν τον ιδιωτικό μου χώρο. Τα παιδιά μου δεν μπαίνουν ποτέ στο δωμάτιό μου. Τα παιδιά του μπαίνουν και ελέγχουν τα πάντα και δεν δέχεται κουβέντα. Άρα, είδε ήρθε κι εσύ από μόνο σου να πει ότι τα παιδιά σου που είναι, σπίτι, που, με, που είναι το σπίτι στο οποίο μένουν τι περισσότερε μέρε, σέβονται εκείνο το σπίτι. Άρα, το θέμα σου δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, το θέμα σου δεν θα έπρεπε να είναι ότι δεν είναι σπίτι του στο σπίτι που μένετε, ότι να σέβονται τα σπίτι του γενικώ. Εδώ να πω πω η κόρη του δεν με θέλει, ούτε γιά δεν μου λέει. Και κάνει διάφορα όταν έρχεται, όταν έρχεται, σε εμά, μόνο και μόνο για να δείχνει ότι το σπίτι είναι του μπαμπά της. Όταν πω κάτι στον σύντροφό μου, η απάντηση του είναι πω η κόρη του είναι μωρό. Είναι 10 χρονών όμω. Πώ ζηλεύω τα παιδιά του και είμαι κομπλεξική. Εσύ ζηλεύει τα παιδιά του και είσαι κομπλεξική, αλλά αυτό που έκανε όλα εκείνα τα άλλα τι έκανε. Δεν ήταν. Θα <laughs> βρω μια προβολή εδώ πέρα ότι πως θα τα ξέρει και έστραβε, ξέρω τα πουλό μου. Δηλαδή, επειδή αυτό. Είναι μια κυπριακή παροιμία, όπω σημαίνει πού τα ξέρει. Πού ξέρει αυτό που, το οποίο υποθέτει για μένα, το ξέρει από τον εαυτό σου. Εδώ να πω ότι. Ε, ε, επειδή είχαμε κάνει ένα θέμα τελευταίω για ανθρώπου που είναι αδιάγνωστοι κλπ. Και, και ένα από τα χαρακτηριστικά του, αυτό που είχαμε κάνει με το άρθρο του Χάρη του Βασιλιάδη. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι ε, βλέπουν τα δικά του ελάττωματα πάνω στου άλλου. Μήπω και αυτό έβλεπε το δικό του ελάττωμα που πιθανόν να ζηλεύει τα παιδιά σου και να είναι ο πάνω σου. Όχι όπω και εσύ, και εσύ ζηλεύει τα παιδιά σου. Και εσύ, τα παιδιά του τα ζηλεύει και εσύ. Αλλά εσύ μπορεί να τα ζηλεύει από ένα χώρο ότι. Γιατί συμπεριφέρεται διαφορετικά στα παιδιά του και δεν τα καταπιέζει καθόλου, ο μα καταπιέζει. Δεν ξέρω. Πάντω τα έχετε μπλέξει άσχημα τα, μπουτια σα, τα μυαλά σα όλα. Μια μέρα μου είπαν απρόπτα τα παιδιά μου πω θα πάνε στον πατέρα του και έγινε λύκο, επειδή ήταν εκτό προγράμματο και μου πήρε το χέρι και μου το έσφιξε. Μου εξάσκησε βία. Το μόνο που του είπα ήταν: Η πρώην σου σου έριχνε μαχαίρια, σε έβριζε, δεν σε φρόντιζε και δεν τη πείραξε ούτε μια τριχάντα πάλι, η σύγκριση με την πρώην, η οποία είναι πάντα εκεί παρούσα στο γάμο σα. Το μόνο που του είπα, ναι, εγώ που σε αγαπώ, που σε φροντίζω, που σε σέβομαι, τόλμησε να μου κάνει αυτό το πράγμα, μου είπε συγγνώμη, αλλά πραγματικά δεν το συγχώρησα. Δεν ήρθε ποτέ να με αγκαλιάσει, να με φιλήσει ή να μου πει ένα αγαπό. Πριν παντρευτούμε και να μείνουμε μαζί, έρχονταν κάθε μέρα από, μισή, από απόσταση μισή ώρα οδήγηση, έστω για 10 λεπτά για να μου δώσει ένα φιλί. Νιώθω ότι με εξαπάτησε. Νιώθω πω με εκδικείται για κάτι. Δεν μπορώ να συζητήσω ούτε κάτι απλό μαζί του επειδή φωνάζει. Με πληγώνει καθημερινά για τα παιδιά μου. Δεν λέει ποτέ κάτι καλό ή θετικό για τα παιδιά μου. Και δεν δέχεται κουβέντα για τα παιδιά μου. Άφησα πίσω όλη μου τη ζωή, το σπίτι μου, το σπίτι των παιδιών μου και δεν το εκτίμησε ποτέ. Δηλαδή, φύγατε από εκεί που μένατε με τα παιδιά, προφανώ για να νοικιάσετε κάτι μεγαλύτερο που αφορά και αυτό, φαντάζομαι. Μου απορροφά κάθε μέρα όλη μου την ενέργεια. Νομίζω πω είναι τοξικό και να μαζί. Δεν μπορώ να κάνω διάγνωση στο φίλο σου από ένα mail, αλλά ένα που είναι να σίγουρα είναι τοξικό. Είναι αρνητικό σε όλα. Ό,τι πω ή κάνω είναι λάθο. Ό,τι πει ή κάνει είναι σωστό. Προτού σχολάσει, ελέγχω όλο το σπίτι για να μην βρει κάτι να πει και να έχει με τα παιδιά μου και να... Κάτι να πει και να τα έχει με τα παιδιά μου και πάντα κάτι βρίσκει να πει. Πλέον δεν έχω ούτε μια Κυριακή να ξεκουραστώ. Η ζωή μου είναι δουλειά και δουλειέ. Νιώθω μια θηλιά να με πνίγει καθημερινά. Όσα έγραψε είναι μια μικρή κουκίδα από όσα περνώ καθημερινά. Άφησα πολλά πίσω γιατί θα χρειαζόμουν ένα τόμο για να τα γράψω. Συγγνώμη αν σε κούρασα, λέμε σε απόγνωση. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Λοιπόν, λοιπόν, τα κάνατε όλα μπιπ. Έχουμε εδώ πέρα μια επιτυχημένη περίπτωση δύο ανθρώπων οι οποίοι ερωτεύτηκαν ενώ βρισκόντουσαν και δυο σε διαλυμένους όπως τους περιγράφει φίλοι γάμους. Μια παράλληλη σχέση η οποία έγινε κυρίως σχέση. Έχουμε μια περίπτωση επιτυχίας που και αυτή η γυναίκα χώρισε από τον πρώην σύζυγό της και αυτός ο άνδρας χώρισε από την πρώην σύζυγό του για να είναι μαζί. Και που στο τέλος παντρεύτηκαν και ζήσανε κακά και χειρότερα. Αυτό που λένε να ζήσουν καλά και εμεί καλύτερα. Αυτοί ζήσανε κακά και θα ζήσουν και χειρότερα, εάν συνεχίσουν όπως πάνε. Με συγκλώνησε αυτή η επιστολή. Με συγκλώνησε γιατί λέει πάρα πολλέ αλήθειε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω κάτι τέτοιο. Στο γραφείο, πολλέ φορέ είχα διαχειριστεί θέματα αναδημιουργημένων οικογενειών και δεύτερον διαζυγίων. Δεν ξέρω αν αυτή η φίλη θα χωρίσει από τον τωρινό το τη σύζυγο. Αν χωρίσει, θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί θα έχει, να κάνει, θα έχει να πάει μόνο στο πολιτικό δικαστήριο. Στο οικογενειακό δικαστήριο θα χρειαστεί να ασχοληθεί και με το εκκλησιαστικό δικαστήριο. Ένα καλό που έκανε μόνο πολιτικό γάμο. Δεν ξέρω αν θα χωρίσει. Είναι η δική σου η απόφαση. Δεν μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση εγώ για σένα. Βλέπουμε όμω εδώ έτσι πολύ γλαφυρά μα έχει περιγράψει πω όταν περάσει η κάψα μια ε, παράνομη ερωτική σχέση, γιατί ήταν παράνομο. Παράνομο εντό αγωγικών. Απαγορευμένο. Ενώ εσύ σου είναι και αυτό ήταν παντρεμένο, έστω και αν περιγράφει του γάμου σα ω διαλυμένου, ήταν παράνομο να έχετε για τρία χρόνια παράλληλη σχέση με του γάμου σα. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια εσύ ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγο, δεν ήξερε αυτό ότι εσύ έχει ερωτική σχέση με άλλον άντρα και να με εκείνον τον άντρα, ενώ ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγο. Και ταυτόχρονα εκείνο ζούσε στο σπίτι με την πρώην σύζυγο, πίσω από την πλάτη τη και χωρί αυτή να τον γνωρίζει, αυτό είχε σχέση μαζί σου, για τρία ολόκληρα χρόνια. Εντάξει. Αυτό που κάνατε το πληρώνετε τώρα. Όχι πω είναι τιμωρία για αυτό που κάνατε, αλλά το εξή. Για, για ποιο λόγο λέω το πληρώνετε τώρα. Όσο μία σχέση είναι παράνομη, τόσο πιο ιδανική φαίνεται στα μάτια των συμμετεχόντων. Αν είμαι παντρεμένο και έχω σχέση με μία κοπέλα που είναι και αυτή παντρεμένη ή μία κοπέλα που είναι ελεύθερη και δεν μπορώ να την βλέπω συχνά και είναι απαγορευμένο φρούτο αυτή η γυναίκα, είναι πολύ πιθανόν να νιώθω μεγάλη λαχτάρα για αυτή τη γυναίκα, να ανεβαίνει το πάθο για αυτή τη γυναίκα, να ανεβαίνει η επιθυμία για αυτή τη γυναίκα λόγω τη απαγόρευση. Και το ίδιο ισχύει και μία γυναίκα όταν είναι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είναι διαθέσιμο, ο οποίο θέλει να είναι μαζί τη, λέει, αλλά δεν μπορεί να είναι μαζί τη επειδή ακόμη είναι παντρεμένο, επειδή πρέπει να το φέρει σιγά σιγά να χωρίσει, και αυτή α πούμε να χωρίσει στην περίπτωση. Ε, φαίνονται ιδηλιακά τα πράγματα, χωρί όμω απαραίτητο να είναι. Και μόνο η δεν είναι τα πράγματα στην περίπτωση αυτή που περιγράφεις. Λοιπόν, η πραγματικότητα διαφάνηκε μετά που χωρίσατε. Δηλαδή αυτά τα τρία χρόνια που περιμένατε να βγουν τα διαζύγια σα για να προχωρήσετε στον πολιτικό γάμο να μείνετε μαζί, φάνηκαν πράγματα. Λίγα, όχι όλα, φάνηκαν. Για παράδειγμα, φάνηκε η σχέση που είχε με τα παιδιά του η ενοχική. Και με την πρώη γυναίκα του η ενοχική είναι πιθανόν, πολύ πιθανόν, να νιώθει ενοχέ γιατί απάντησε τη γυναίκα του, εγκατέλειψε το σπίτι του, αν έχει δεχθεί και. Ένα ισχυρό οικογενειακό μπούλινγκ, γιατί στην Κύπρο τα χωρίσει ένα ζευγάρι έρχεται η, η ευρύτερη οικογένεια και κάνει και μπούλινγκ σε αυτόν που απατάει και φεύγει, αυτόν που παρατάει τη γυναίκα του ή αυτή που απατάει τον άντρα τη. Δέχονται και μπούλινγκ. Εκφοβισμό. Δέχονται ψυχολογικό πόλεμο. Αν έχει δεχθεί και τον ανάλογο ψυχολογικό πόλεμο, αν το έχει και σαν χαρακτήρα να νιώθει εύκολα ενοχέ, είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι λόγω ενοχικότητα που κάνει όλα αυτά με τα παιδιά, αλλά τα έκανε όλα αυτά με τα παιδιά και προτού παντρευτείτε και προτού μείνετε μαζί με τα δικά του παιδιά. Δηλαδή, μόνο και μόνο το πώ λειτουργούσε με τα δικά του παιδιά ήταν κόκκινη σημαία. Αλλά πώ μπορούσε εσύ κόρη μου να δει την κόκκινη σημαία και να ανοίξει τα μάτια σου τη στιγμή που είχε επενδύσει τόσα πολλά σε αυτή τη σχέση. Τη στιγμή που χώρισε από το γάμο σου για να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Τη στιγμή που περίμενε τόσο καιρό να χωρίσετε, να βγάλετε διαζύγια, να κάνετε και ζούσε με τη φαντασίωση τη ιδανική σχέση. Καμία σχέση η οποία είναι παράλληλη. Καμία σχέση που είναι αποσπασματική. Καμία σχέση στην οποία και ο ένας και ο άλλος ή μόνο ο ένας και όχι ο άλλος βρίσκονται σε γάμο ή σε άλλη σχέση δεν είναι ρεαλιστική. Η ρεαλιστική σχέση είναι όταν είμαστε ελεύθεροι και ο ένας και ο άλλος και ζούμε μαζί και δεν είμαστε παντρεμένοι, δεν έχουμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, το παντρεύτηκες πριν 6 μήνες, συγκατοικήσατε, δεν είναι εδώ άνθρωπος να πει την άποψή του, οπότε ε, σχολιάζουμε πάνω στη δική σου άποψη. Και γι' αυτό σχολιάζω τι επιστολέ, άμα κάνουν επιστολέ με ιστορίε ανώνυμα, γιατί ο καθένα έχει τη δική του οπτική και μπορεί ερχόμενο ο άνθρωπο, αν, αν, έστελε αυτό ένα mail, ή αν ήσασταν και δύο εδώ πέρα, να έλεγε και αυτό κάποια άλλα πράγματα. Ή, ή να έλεγε ότι μα δεν, δεν τη είχα πει από την αρχή, για παράδειγμα, προτού συγκατοικήσουν ότι θα ήθελα τα παιδιά τη να έχουν πρόγραμμα κλπ. κλπ. Λε από τη μέρα που συγκατοικήσετε ότι έβγαλε τη μάσκα, έτσι όπω τον περιγράφει, ότι άρχισε να δείχνει έντονα την έλλειψη συμπάθεια προ τα παιδιά σου, τη διαφωνία με σένα ω προ την ανατροφή των παιδιών. Παίζει πολύ σοβαρό ρόλο σε μια αναδημιουργημένη οικογένεια να συμφωνούν ε, οι δύο νέοι σύζυγοι για το πώ για την ανατροφή των παιδιών γενικότερα. Και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όταν έχουμε ένα δημιουργημένο οικογένεια, επαναδημιουργημένη οικογένεια σημαίνει δύο άνθρωποι που έχουν ήδη παιδιά από προηγούμενε σχέσει ή γάμου, όταν έρχονται μαζί και δημιουργούν μια καινούργια οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αγάπη και αλληλοκατανόηση, αλλά ο κάθε ένα γονιό να αναλαμβάνει τα δικά του παιδιά. Δηλαδή, εσύ να αναλάβει πώ θα διαχειρίζεσαι τα δικά σου παιδιά στα πλαίσια τη λογική και στα πλαίσια τη καλή συζυγία, και αυτό από τη σειρά του να αναλάβει πώ θα διαχειρίζεται τα παιδιά του στα πλαίσια τη λογική, στα πλαίσια τη καλή συζυγία και στα πλαίσια τη γονικότητα. Τι γίνεται όμω σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό κατακρίνει τα δικά σου παιδιά. Και εσύ κατακρίνει τα δικά του παιδιά. Δηλαδή, αυτό ασχολείται με το να βάζει περιορισμού στα δικά σου παιδιά και εσύ ασχολείσαι με το να ενοχλείσαι με τα πράγματα που κάνουν ή δεν κάνουν τα δικά του παιδιά. Το έχετε πάρει λάθο το ποίημα. Είσαι σίγουρη ότι παντρεύτηκε αυτόν τον άνδρα και όχι την πρώην σύζυγο του. <laughs> δεν ξέρω. Γιατί σε βλέπω ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με την πρώην γυναίκα του και δεν θα έπρεπε. Αλλά απ' την άλλη, εφόσον είχατε σχέση παράλληλη ε, για τρία χρόνια. Και για σένα ήταν η αντίζυλο σου η άλλη, ε, δεν το θεωρώ και παράδοξο που ασχολείσαι μαζί τη. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν έχετε σωτηρία. Διαβάζω το βιβλίο μου. Να μείνω να φύγω. Νομίζω ότι μπορεί να είστε ακόμη μια στατιστική. Δεν ξέρω τώρα με την πανδημία αν έχετε γίνει μια στατιστική του κορονοϊού, αν έχετε χωρίσει μέχρι τώρα, γιατί αυτή η επιστολή έχει σταλεί πριν 6 μήνε. Δηλαδή τώρα θα κλείνατε χρόνο γάμου. Ε, δεν ξέρω. Έστειλα στη Φλίπρος, θα το κάνω και δεν μου στείλε πίσω για update, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Άρα τώρα δεν ξέρω αν είστε μαζί, δηλαδή αν είστε ένα χρόνο μαζί ή αν χωρίσατε προηγουμένω. Είναι δύσκολο πράγμα ένα δεύτερο διαζύγιο με την έννοια του ότι υπάρχουν αυτές όλες οι κοινωνικέ προκαταλήψεις και θα πει ο κόσμος τώρα, χωρίς από ένα γάμο, και μεταχωρίζει και από δεύτερο, και μεταχωρίζει και από τρίτο και από τέταρτο κλπ. Είναι όλα αυτά που έχει θυσιάσει ε, για να είσαι μαζί, τα οποία δεν θα έπρεπε να έχει θυσιάσει κανένα άνδρα, καμιά γυναίκα, κανένα έρωτα δεν αξίζει να θυσιάζουμε πράγματα που αφορούν εμά, τον εαυτό μα, την προσωπικότητά μα, για να είμαστε μαζί. Δηλαδή, δεν, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω πώ γίνεται, ειδικά στη σχέση με τα παιδιά, άλλο η σχέση μεταξύ των συντρόφων. Πώ μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο, να παντρευτεί σε έναν άνθρωπο ο οποίο θα διαφωνεί κάθετα με την ανατροφή την οποία εξασκεί στα παιδιά σου και πώ θα σε παντρευτεί αυτό σε σένα όταν διαφωνεί κάθετα με την ανατροφή που δίνει στα δικά του παιδιά. Σεβασμό στην ανατροφή που δίνει ο καθένα στα δικά του παιδιά και κοινέ αρχέ και αξίε. Δεν είναι έχετε κοινέ αρχέ και, και αξίε όσον αφορά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, όσον αφορά στη, στα όρια, και λοιπά. Αντιμετωπίζετε το θέμα από διαφορετική σκοπιά. Δεν θα μπω στο τρυπάκι να πω αυτό κάνει σωστά και εσύ κάνει λάθο. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Το θέμα είναι ότι εσύ έχει βρεθεί και έχει παντρευτεί και έχει συζήσει με έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφέρεται ουσιοδό ω προ τι απόψει για ανατροφή των παιδιών. Θέλω να δείτε αυτό το βίντεο ξανά και ξανά και ξανά όλες εσείς και όλοι εσείς που είστε τρελαμένοι και τρελαμένες με παντρεμένους και παντρεμένες. Και ρωτάτε, θα χωρίσει ο παντρεμένο για μένα, θα χωρίσει η παντρεμένη για μένα. Να, εδώ είναι μια περίπτωση που χώρισα και τα ούλα τσάμε που λέμε στην Κυπριακή. Να, τα όλα εκεί. Γιατί, επειδή ο κάθε άνθρωπο όταν χωρίζει, πρέπει να χωρίζει γιατί ο γάμο του δεν πάει καλά. Όχι να χωρίζει γιατί βρήκε άλλο τέρι, όχι να χωρίζει γιατί βρήκε διέξοδο, όχι να χωρίζει για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Πρέπει να χωρίζει να μείνει μόνο του, να μείνει μόνη τη για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Αν είχε για παράδειγμα ένα γάμο 10 ετών, να μείνει μόνο σου κάνα χρόνο τουλάχιστον. Δύο χρόνια, δεν ξέρω πόσο, 16-15 μήνε. Δεν υπάρχουν όρια σε αυτά. Αλλά να πενθήσει το γάμο, να τελειώσει το γάμο, να πάρει το διαζύγιο χωρί να νιώθει ενοχέ ότι τα έχω φτιάξει μάλλον, τα έχω φτιάξει μάλλον και φταίω κλπ. Και και να καθαρίσει η ψυχή σου, να βρει τον εαυτό σου και μετά. Όταν θα είσαι ελεύθερο ουσιαστικά και ελεύθερη ουσιαστικά, τότε να προχωρήσει σε νέα γνωριμία και τότε θα είσαι ο εαυτό σου και θα μπορεί να δει καθαρά και τον εαυτό σου και τον άλλον, και αν ταιριάζεται. Απαντώντα λοιπόν ξανά τα ερωτήματα, θα χωρίσει ο παντρεμένο για μένα, θα χωρίσει η παντρεμένη για μένα, θα σου πω ακόμη και αν χωρίσει, αυτό δεν εγγυάται, δεν εγγυείται, δεν είναι εγγύηση για το ότι θα είστε καλά μαζί. Είναι καλύτερα να ξεκινούμε τις σχέσεις μας καθαρά, χωρίς να υπάρχουν μέσα σε αυτές τις σχέσεις προηγούμενες καταστάσεις, μισοτελειωμένες, ατέλειωτες. Δεν είναι καλό πράγμα ο νέος σύντροφο να αναλαμβάνει τα δικά μας θέματα, δηλαδή να μου κάνει ο νέος μου σύζυγος ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσω το διαζύγιο από τον προηγούμενο σύζυγο κλπ. Life happens, το έχουμε πει πολλέ φορέ. Shit happens, το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Φιλενάδα, εσύ θα πάρει την απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση θα σου έλεγα να πα μόνη σου σε ψυχολόγο. Ε, Έγραψε παρακάτω ότι πηγαίνατε παλιά σε ψυχολόγο. Ή μπορείτε να πάτε τώρα. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να πάτε μαζί. Δοκιμάστε να πάτε μαζί. Δοκιμάστε να πάτε μαζί σε ψυχολόγο και αν αυτό δεν θέλει να πα μόνη σου σε ψυχολόγο για να ενδυναμωθεί. Ε, δεν θα είναι το τέλο του κόσμου αν χωρίσει από δεύτερο γάμο έχει υποχρέωση ιερή απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στα παιδιά σου να είσαι καλά ψυχικά και συναισθηματικά και να είσαι ευτυχισμένη. Και έτσι όπω τα περιγράφει τα πράγματα, ούτε εσύ είσαι ευτυχισμένη σε αυτό το γάμο, ούτε αυτό είναι ευτυχισμένο σε αυτό το γάμο. Και είναι κρίμα να παραμένετε σε μια κατάσταση που δεν είναι υγιή, που δεν είναι ψυχοφέλιμη ούτε για εσά ούτε για τα παιδιά σα, για να βγάλετε. Λάθο αυτού που σα κατηγορούσαν ότι είστε μαζί παράνομα ή οτιδήποτε άλλο, ή για να προσπαθείτε να κερδίσετε ένα στοίχημα. Ποιο στοίχημα, ποιον έρωτα. Αυτό που χάθηκε, χάθηκε. Ο έρωτα, άμα χαθεί, χάθηκε. Δεν ξανάρχεται. Να το. Το πουλί, άμα πετάει, πέτασε. Πάει. Δεν έχει άλλο. Το πουλί πέτασε, κατά τη γνώμη μου. Ξενερώσατε, κατά τη γνώμη μου. Και καλά κάνετε να δείτε πώ θα χωρίσετε πολιτισμένα και με σεβασμό. Τουλάχιστον το διαζύγιο που θα κάνετε εσεί, ο χωρισμό που θα κάνετε εσεί, να είναι σεβαστικό και να μην είναι όπω το διαζύγιο που περιγράφει, πώ έχει κάνει. Ο νυν σύζυγο σου με την πρώη γυναίκα του, δεν, δεν μα γράφει κάτι για το δικό σου διαζύγιο. Δεν μα γράφει αν είχε δύσκολο διαζύγιο, δεν μα γράφει αν σου δημιούργησε πρόβλημα πρώη σύζυγο. Λε ότι εσύ δεν προκαλεί γονική υποξένωση στον πρώη σύζυγο και τα παιδιά πάνε στον πρώη σύζυγο. Δεν μα γράφει όμω τίποτα για το πώ πέρασε το διαζύγιο. Δεν ξέρω πώ το πέρασε, οπότε δεν μπορώ να σου πω αν πέρασε αν, αν άσχημα στο πρώτο διαζύγιο τώρα να πέρασε καλά. Τι να πω. Δεν θα πάρω εγώ την απόφαση. Έδωσα όμω. Ε, ε, ξέφυγε η γλώσσα μου και έδωσα μια συμβουλή. Μην την πάρει αυτή τη συμβουλή, δεν σου ταιριάζει. Καλύτερα να πάτε μαζί και αν δεν δέχεται να πάτε μαζί, να πα μαζί σε ψυχολόγο να ξεκαθαρίζει αυτή την κατάσταση. Είδατε ότι ακόμη και χωρί ο παντρεμένο για μα πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Ότι ακόμη και χωρί η παντρεμένη για μα πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Οι λύσει σε ένα προβληματικό γάμο ή σε ένα διαζύγιο ή σε ένα χωρισμό δεν είναι μια άλλη σχέση. Ο έρωτα δεν περνάει με έρωτα. Η ψυχοπάθεια με ψυχοπάθεια συντηρείται και συνεχίζεται. Εντό αγωγικών ψυχοπάθεια. Δεν είναι υγιέ πράγμα μόλι τελειώσουν μια σχέση ή προτού τελειώσουν μια σχέση να ξεκινάμε την επόμενη. Χρειαζόμαστε χρόνο να καθαρίσει το μυαλό μα, να καθαρίσει η ψυχή μα, να δουλέψουμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει, να τα βρούμε τον εαυτό μα και τότε και αν και εφόσον βλέπουμε. Στα να σταματήσουμε να θεωρούμε τον έρωτα πανάκια. Και τον έρωτα ω λύση όλων μα των προβλημάτων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι έρωτε, οι μοιραίοι, αυτοί οι μεγάλοι έρωτε δημιουργούν πολλά άλλα προβλήματα. Όχι μόνο δεν επιλύουν αυτά που έρχονται αρχικά να επιλύσουν. Την αγάπη μου σε όλου. Παρακαλώ, σεβασμό στα σχόλια. Γνωρίζετε του κανόνε ε, χρήση του καναλιού. Σχόλια τα οποία είναι, ε, έχουν μέσα μηνύματα μίσους σχόλια που, περι, που περιέχουν κοινωνικέ προκατάληψεις ε, προκαλούν στον, σε αυτό που τα γράφει απόκρυψη από το κανάλι. Καλή συνέχεια. Μια <σκλειά> yeah, όμορφη Κυριακή ζεστή να έχουμε. Όχι ζεστή, ενώ είναι ζεστή να καθόμαστε κάπου το Ρωσέρα να περάσουμε όμορφα αυτόν τον καύσο. Γεια σας.